Εμείς σαν Ένωση βέβαια έχουμε συμβουλευτικό ρόλο στα προβλήματα τα οποία προκύπτουν στο διάφορα σχολικά συγκροτήματα της πόλης που έχουμε και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς μαθητές και άλλους κοινωνικούς φορείς που είναι θα προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο περισσότερο τα παιδιά μας και να δώσουμε μια όσο το δυνατόν καλύτερη λύση. Όπως παραδείγματος χάρη μπορούμε να συνεργαστούμε με τον ΟΚΑΝΑ για διάφορες ναρκωτικές ουσίες, αλκοόλ κτλ. Με τον Ιατρικό Σύλλογο, Φαρμακευτικό Σύλλογο για το θέμα της υγείας των παιδιών, διατροφή και οτιδήποτε άλλο προκύπτει, όπως είναι και τώρα η νέα γρήπη και όλα αυτά. Τα παιδιά να τα προωθήσουμε να δραστηριοποιηθούν στις οικολογικές δραστηριότητες, παραδείγματος χάρη ανακύκλωση, δενδροφυτεύσεις που γίνονται, έχουμε δει τα καμένα που είναι όλα αυτά τα χρόνια, να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά προς όλα αυτά. Και σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό να βοηθήσουμε και σε υποδομή των κτηρίων, όπως ήταν το πειραματικό που βάθησε παλιά η Ένωση Γονέων, στην καινούργια ανέργηση του νέου μουσικού του πειραματικού γυμνασίου και ηλικίου που είχαμε. Και σε γενικά πλαίσια θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν να είμαστε πιο κοντά στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς, για την καλύτερη λειτουργία των σχολείων. Οι καταλήψεις είναι ένα χρόνιο φαινόμενο που ξεκινάει από πολύ παλιά. Βέβαια, αν οι καταλήψεις βγαίνουν μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, μέσα από τις 15 των σχολείων ή από κάποιες εκλογές κτλ. Και σε θέματα που αφορούν την Ένωση Γονέων και στα πλαίσια που μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε, θα είμαστε αλλογοί στα παιδιά. Βέβαια, δεν νομίζω ότι θα συνεχιστούν πάρα πολύ αυτό το φαινόμενο και κάποια στιγμή θα πρέπει να το δει και η πολιτεία και να βρεθεί μια λύση γιατί δεν ωφελεί κανέναν. Είχε ξεκινήσει ο κ. Θεοδωράκης αυτή τη διαδικασία να έρθουν σε μια επαφή και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε μια πανεργατική, ας το πούμε, Ένωση Γονέων. Σαν Ένωση και όλα τα Σύλλογοι Γονέων και Εκδομών θέλουν τα σχολεία ανοιχτά, γιατί από τη στιγμή που έκλεισαν οι αλάνες, έκλεισαν οι χώροι που μπορούσαν να παίζουν και τα παιδιά, θα πρέπει να είναι πάντα ανοιχτά με φύλακες, μέρα νύχτα. Οπότε θα μπορούν τα παιδιά εκεί να πηγαίνουν, να παίζουν, να αθλούνται βέβαια και γιατί να μην αθλούνται και στα γυμναστήρια που έχουν κάποια σχολεία και να είναι πολύ πιο προσβάσιμα τα παιδιά τα σχολεία στα παιδιά και στην τοπική κοινωνία. Η γρήπη είναι ένα φαινόμενο, ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τελευταία και το οποίο μας απασχολεί όλους. Οι σχολικές επιτροπές έχουν προμηθευτεί τα ανάλογα υλικά που είναι για την προστασία των παιδιών, βέβαια. Καλό θα είναι ο κάθε γονιός να δίνει κάτι επιπλέον στο παιδί, να το προστατεύσει, γιατί την ώρα που θα πάει στο κηλικείο να πάρει κάτι να φάει οτιδήποτε, αν νομίζει ότι χρειαστεί να καθαρίσει τα χέρια του, καλό θα είναι από αυτοπροστασία και μόνο οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά τους, να τους δίνουν, να έχουν κάτι μαζί τους για το καλύτερο των παιδιών.